Ένα κόκκινο φανάρι πρόδωσε έναν 44χρονο που οδηγούσε κλεμμένο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ ακολουθήθηκε κινηματογραφική καταδίωξη με τον ίδιο να ντελαπάρει σε χωράφια και να συνεχίζει πεζός. Πιο αναλυτικά συνελήφθη στην Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Κομωτινής, 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή γιοταχή επιβατικού αυτοκίνητου, πλαστογραφία, απίθεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο 44χρονο οδηγό του γιοταχή για να σταματήσει όταν εντόπισαν να έχει παραβιάσει κόκκινο φανάρι, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Λίγο πιο κάτω, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δράστης εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε σε αγροτεμάχιο. Στη συνέχεια, ο 44χρονος το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλοπή τον Ιανουάριο του 2017 σε αστυνομική επιχείρηση της Λάρισας, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε ήταν πλαστές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος δεν έχει άδεια ικανότητας οδήγησης. Κατασχέθηκαν ένα ζεύγος πινακίδες κυκλοφορίας και το παραπάνω όχημα, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κομωτινής.